Το μπλόκο της αποκεντρωμένης διοίκηση στο έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά που ουσιαστικά σταματά το έργο υπογραμμίζοντας μια σειρά από ουσιαστικέ παραλήψεις από τη Δημοτική Αρχή Ιρακλή όσον αφορά τη διαδικασία προκάλεσε σήμερα και την αγανάκτηση του εργολάβου Γιώργου Μπόκου ο οποίος καλεί τη Δημοτική Αρχή να λύσει άμεσα το πρόβλημα αναλαμβάνοντας τις ευθύνε τη. Ε, Βεβαίω τώρα έχουμε μπλέξει σε μια κατάσταση κράμερ εναντίον κράμερο, Αν έχετε δει το έργο, δηλαδή κράτο εναντίον κράτου, οι ζημιέ είναι τεράστιε καθυστερήσεις μεγάλες, μας έχει βγάλει έξω από το πρόγραμμά μας και βεβαίω τώρα που έχει καλό καιρό πάλι δεν μπορούμε να εργαστούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Σμπόκο που μίλησε στην Κρήτη TV και τη Γεωργία Μακάκη, από την πλευρά της εργολαβίας δεν έγινε καμία παράληψη υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση είναι ζημιά για τους ίδιους τους δημότες. Μάλιστα αυτοί οι χειρισμοί θέτουν σε κίνδυνο όσον αφορά την υλοποίησή του ένα έργο πνοής για ολόκληρο το Ηράκλειο διότι δεν είναι η ζημιά που προκαλούν μόνο στη Δημοτική Αρχή ή στον Εργολάβο, αλλά προκαλούν σε όλη την πόλη του Ιρακλείου και πρέπει να πάρουν τι ευθύνε του. Και το λέω ξεκάθαρα. Έπρεπε να είχαν λύσει το θέμα πάρα πολύ καιρό τώρα, όλοι μαζί. Είναι δε, θέμα δύσκολο, έπρεπε να έχει λυθεί. Από ό,τι καταλάβουμε, ο Δήμο. στο Δημότη, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Το τονίζω σε όλου του τόνου. Όλη αυτή η ιστορία με το έργο το συγκεκριμένο είναι εναντίον στο Δημότη του Ηρακλείου. Τέλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, όλοι αυτοί δρούν είτε από αμέλεια, είτε από έτσι, είτε από αλλιώ, διάφορα πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το έργο το οποίο θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να έχει τελειώσει και να παρουσιαστεί με τη νέα σεζόν στο Ηράκλειο. Και όλα αυτά μετά τι ανεξήγητε καθυστερήσει και παραλήψεις τη Δημοτική Αρχή με φόντο και τι καταγγελίε πολιτών περί του φυσικού περιβάλλοντο, όπω είχε αποκαλύψει η Νέα Κρήτη. Σκληρή και η ανακοίνωση από τον Γιάννη Κουράκη που σημειώνει. Ο σχεδιασμό και η υλοποίηση του έργου αυτού αναδεικνύουν την γενικότερη παθογένεια που χαρακτηρίζει τη σημερινή δημοτική αρχή. Προχειρότητα στο σχεδιασμό, αναποτελεσματικότητα στην ορίμανση, αστοχία στην υλοποίηση. Ανακοινώθηκε με μακέτε, αλλά έπασχε στην ουσία και στη θεσμική θωράκιση του. Στην εποχή μα, ένα τόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητο έργο είναι αδιανόητο να υλοποιηθεί χωρί αξιόπιστη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα αντιμετωπίζει το σύνολο των ενδεχόμενων αρνητικών επιβαρύσεων και θα προτείνει βιώσιμε λύσει. Η παράκαμψη των σχετικών προβλέψεων με την επίκληση αθεμελίω των ισχυρισμών περί κατεπήγοντο θίγουν αφενό στην νοημοσύνη των πολιτών αλλά κυρίω δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον και στην εικόνα τη πόλη μα. Με τη σειρά τη η δύναμη πολιτών ανακοινώνει. Στα 12 χρόνια τη Δημαρχία του τι έκανε ο κύριο Κουράκη για τον κόλπο του Δερματά και σε τι κατάσταση τον άφησε. Ο Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό δήλωσε ότι ο Δήμο Ηρακλείου θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο ώστε το έργο το οποίο εκτελείται να συνεχιστεί. Η παράταξη του κυρίου Κουράκη θα στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου ή στηρίζει την άποψη τη Κρήτη TV και τη Νέα Κρήτη που πιστεύουν ότι το έργο τέλειωσε. Βεβαίως με την ανακοίνωση αυτή η δύναμη πολιτών τι ακριβώς στοχεύει, καθώς αρμόδια η υπηρεσία να απαντήσει για αυτήν την αρνητική εξέλιξη που ουσιαστικά θέτει μπλόκο σε ένα έργο ουσίας για την πόλη του Ηρακλείου, είναι ο φορέας αυτός που ασκεί εκτελεστική εξουσία και στην παρούσα φάση αναφερόμαστε στον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Άλλωστε το ρεπορτάζ κατέγραψε ένα γεγονός που ήρθε να επιβεβαιωθεί με το έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης που ουσιαστικά βάζει τέλος στην εξέλιξη ενός έργου πνοής για το Ηράκλειο που σήμερα κινδυνεύει να χαθεί. Άρχει ο κέντρο να μείνει τελικά αυτό το έργο μια τρύπα στο νερό, να παραμείνει έτσι. Πάρα πολύ φοβάμαι ότι θα παραμείνει μια τρύπα στο νερό.